Πλήθος ερωτηματικών δημιουργεί το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς που για δύο εβδομάδες καίει το παπίκιο όρος της Ροδόπης. Μάλιστα σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η φωτιά αποδίδεται στο πέρασμα παράτυπων μεταναστών και στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν κύκλοι της πυροσβεστικής στις 22 Οκτωβρίου μέρα όπου ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρξε κεραμνός από τον οποίο θα μπορούσε να προκληθεί ενδεχομένω κάποια πυρκαγιά ενώ αντιθέτω, υπήρχαν αρκετές μαρτυρίες κυρίως ορυβατών που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με πολυμελεί ομάδε μεταναστών. Μετά τη δημιουργία του φράχτη του Εύρου, τα κυκλώματα διακίνηση βρήκαν νέα περάσματα μέσω τη ορεινή Ροδόπη με του αλλοδαπού να καταλύουν και να διανυκτερεύουν στο παπίκιο όρο, ενώ στη συνέχεια να κατεβαίνουν μέσω κερασιά στον Σώστη, από όπου του παραλαμβάνουν οι διακινητέ. Τι δε τελευταίε μέρε κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίε με ομάδε παράτυπων μεταναστών να ποζάρουν στην κορυφή του παπικίου, κάνοντα το σήμα τη νίκη, ενώ σε άλλη φωτογραφία αποτυπώνουν τυπώνονται φθορές στην ελληνική σημαία πάνω στην οποία έχουν γραφτεί φράσεις στα αραβικά.